Καλησπέρα σας. Νούμερο 3. 3. Στην τετραλογία. Στην τετραλογία μας. Συνεχίζουμε με τον Ηρακλή. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που αξίζει να του αφιερώσουμε. Το βίντεο αυτό, πού αναφέρεται? Το βίντεο αυτό αναφέρεται στη γενεαλογία του Ηρακλέους, στο τριέσπερον του Ηρακλέους, δηλαδή θα αναλύσουμε και θα αποκωδικοποιήσουμε τον μύθο που λέει ότι ο Δίας πήγε με την Αλκμίνη τρεις νύχτες για να χαρεί τον ερωτά του. Μου τον έλεγες προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε το βίντεο. Και μάλιστα σε αυτό το βίντεο θα πούμε σε μεγαλύτερο βάθος μια ερμηνεία της τέταρτης ετυμολογίας του Ηρακλή που αναφερόμαστε στο νούμερο 2, στην δεύτερη φάση, στο δεύτερο μέρος της τετραλογίας. Αυτό το βίντεο για τον Ηρακλή είναι χαίρε βάθος αμέτρητον στην ερμηνεία και στις σημασίες που θα αναδείξουν οι ίδιες οι λέξεις, όπως πάντα. Δηλαδή, θα δούμε τώρα, θα κάνουμε έναν ύμνο στην ετυμολογία και θα καταλάβουμε τι κρύβουν αυτές οι μαγικές ελληνικές λέξεις μέσα, τι συμπαντικές αλήθειες κρύβουν. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν είναι το τριέσπερον. Ο μύθος λέει ότι σμίγει ο Δίας με την Αλκμίνη τρεις νύχτες και σταματάει, τον ήλιο δεν βγαίνει. Αλλά πριν πούμε σε αυτό την ανάλυση, ακριβώς τι λέει ο μύθος, θα άξιζε τον κόπο, νομίζω, να πούμε τη γενεαλογία του Ηρακλή. Και πριν την γενεαλογία, να συμπληρώσω σε ψυχικό επίπεδο μια εις βάθος ερμηνεία της τέταρτης ετυμολογίας που δίνουμε στο προηγούμενο βίντεο, το «Κλάστε πέρι τον αέρα», που μας λέει ο Πορφύριος, όπως είχαμε πει. Λοιπόν, αυτό που λέμε ότι σπάει τα πάντα τα γύρω από τον αέρα, ή κοινώς τα σπάει, που λέει και ο λαός, ο ήλιος τα σπάει, εννοεί ότι η ηλιακή δύναμη μπορεί να θράψει και να κάνει κομμάτια οποιαδήποτε τυφωνικά επάρματα. Τη δύναμη του τυφώνος την κάνει κομμάτια. Γιατί ο τυφώνας, η λέξη τούφα, τούφα καπνού λέμε έτσι αυτό, είναι αυτός που σου θολώνει την όραση του νου και των ματιών, ο τυφώνας. Και τα ανακατεύει όλα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν έχει τη δύναμη να διαλύσει την τυφωνική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής είναι η ηλιακή δύναμη που έχει τέτοια ισχύ που ο τυφώνας καταραίει μπροστά του. Εντάξει. Αυτό είναι το κλάστε περί τον αέρα, γιατί γέννημα της Ήρας χωρίς σπέρμα Διός, μάλλον της γης με επενέργεια της Ήρας είναι ο τυφώνας, που θα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της τετραλογίας. Γιατί το επόμενο βίντεο θα έχει να κάνει ακριβώς με τη μάχη Διός τυφώνος και θα καταλάβουν πολύ οι φίλοι μας τότε τι εννοούμε. Ο Ηρακλής είναι λοιπόν αυτός που δεν αφήνει να υπερνικήσει ο τυφώνας της θείας δυνάμεις, εντάξει, τις ηλιακές. Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον που θα πούμε τώρα είναι ότι ο Ηρακλής ανήκει σε μία γενιά η οποία ξεκινάει από την Ιώ, Ιώ, Ιώ το Μέγα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο αφισάκι. Είναι αυτή την οποία ερωτεύεται ο Δίας, κατά τον μύθο. Ταλαιπωρείται πάρα πολύ γιατί η Ήρα δεν την αφήνει να γεννήσει. Τη μεταμορφώνει σε αγελάδα ο Δίας για να γλιτώσει από την Ήρα. Κάνει μια ολόκληρη περιοδία, ξεκινάει από το Ιόνιο ας πούμε, και εξού και το Ιόνιο, από το Ιώ Ιένε, έτσι, από την πορεία της Ιούς. Πηγαίνει πάνω από στο βορρά, κατεβαίνει από το Βόσπορο, Βουσπόρος, δηλαδή το πέρασμα του βοδιού, και καταλήγει στην Αίγυπτο, όπου εκεί γεννάει τον Έπαφο, εντάξει, δηλαδή αυτόν που έρχεται σε επαφή με τους θείους κόσμους. Σε γενικές γραμμές, δεν θα αναλύσουμε τώρα το μύθο της Ιούς, αλλά η Ιώ είναι η ψυχή η οποία έρχεται σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο ενσαρκώσεων, στη Μάνα Αγία πάνω, να το Σοτάβρος, και το βόδι που λέμε, έτσι, η αγελάδα, γιατί είναι το ιερό στοιχείο της γης. Οπότε, ερχόμενη εδώ η ψυχή ταλαιπωρείται πάρα πολύ από την Ήρα. Τι είναι η Ήρα? Τα ακούσματα, ο αέρας, όλα αυτά που σου τρελαίνουν το μυαλό. Για να καταλάβετε τι είναι η σημερινή, ας πούμε, εικόνα της Ήρας, ανοίξει την τηλεόραση και τρελαίνετε το θυμικό σου.
Ακούς, αρνητικότητα, αρνητικότητα, αρνητικότητα και παθαίνει. Όταν φυσάει αέρας, τα κύματα της θάλασσας γεννιόνται. Δεν γεννιόνται στα καλά καθούμενα, μόνο όταν φυσάει αέρας. Όταν λοιπόν, ο αέρας είναι τα ακούσματα. Από τα αυτιά μας έρχονται τα ειδονήσεις του αέρος. Έτσι, για να ακούσουμε πρέπει να δονηθεί ο αέρας. Άρα, όταν λέμε ήρα είναι εχθρική, εννοούμε όλο αυτό το πεδίο που ζούμε και αυτά που ακούμε στη ζωή μας, μας κάνουν να μην μπορούμε να ησυχάσουμε. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν υπάρχει κάκος Θεός. Το πεδίο στο οποίο ενεργεί η ήρα, στο οποίο το πεδίο δράσης της θεάς είναι εχθρικό. Το μπλοκάρισμα. Το μπλοκάρισμα, ναι. Λοιπόν, ιό λοιπόν είναι αυτή η ψυχή που έρχεται σε ένα μεγάλο κύκλο ενσαρκώσεων και τελικά κατορθώνει να δεχθεί τον θείο έρωτα μέσα της και να γεννήσει τον έπαφο, να έρθει σε επαφή με τα θεία παιδεία. Ο έπαφος λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω τη γενεαλογία της Ιούς και βλέπουμε ότι ο Ηρακλής είναι ο 13ος απόγονος της Ιούς. Δηλαδή μετά από τον έπαφο, νούμερο 1, εντάξει, όπως βλέπετε, γεννάει τη Λιβύη, η Λιβύη γεννάει τον Βύλο, ο Βύλος τον Δαναό. Ο Δαναός είναι αυτός που έκανε τις Δαναΐδες και μία από τις Δαναΐδες είναι και η Αμιμόνη που την ερωτεύεται, ο Ποσειδώνας, και κάνει τον Ναύπλιο και αυτό τον Παλαμίδη. Μιλάμε, όλο αυτό είναι γενεαλογία της Ιούς. Μία άλλη κόρη του Δαναού είναι η Περμνήστρα, η οποία είναι η μόνη που δεν σκοτώνει το σύζυγό της από τις 50 κόρες του Δαναού. Είναι άλλη ιστορία, μπορούμε να κάνουμε ένα βιντεάκι μόνο γι' αυτό. Αυτή γεννάει το Άβαντα, ο Άβας. Ο Άβας τον Πρίτο, ο Πρίτος τον Ακρίσιο που είναι πατέρας της Δανάης. Η Δανάη γεννάει τον Περσέα, οπότε βλέπετε τη σχέση Περσέα και Ηρακλή εδώ. Ο Περσέας γεννάει τον Ηλεκτρίωνα. Ο Ηλεκτρίων είναι ο πατέρας της Αλκμίνης, της μάνας του Ηρακλή. Δηλαδή, από τη μάνα του, και το τονίζω αυτό, ο Ηρακλής σχετίζεται με την Ιω. Εντάξει. Οπότε, αυτή είναι και η γενιά, ας πούμε, των Ηρακλειδών, είναι όλοι απόγονοι της Ιούς. Εντάξει. Τώρα, αυτό το χαρακτηριστικό που βρίσκουμε στις τραγωδίες, στους μεγάλους μας τραγικούς, είναι στον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου, που παρουσιάζει την Ιώ να μιλάει με τον δεσμευμένο Προμηθέα, αυτόν τον καρφωμένο στον Κάφκασο, και να κάνουν μια συζήτηση, την οποία θα πούμε σε λιγάκι, και εκεί σε αυτή τη συζήτηση του λέει ο Προμηθέας, ένας από τη γενιά σου θα με λύσει εμένα από εδώ πέρα. Λέει, από τη γενιά μου, λέει, ποιος να είναι κανένας γιος μου. Όχι, λέει, είναι ο 13ος απόγονός, της λέει. Εδώ λοιπόν στα σχόλια στον Προμηθέα Δεσμότη, κάποιου αρχαίου σχολιαστή, βλέπουμε, όπως βλέπετε εδώ, τρισκεδέκατος, κοιτάξτε πώς λέει 13ος, τρισκεδέκατος φυσίν, λένε 13ος, έστε, θα είναι, από σου κατά γενεάν, από τη δικιά σου γενιά, ο μέλλον λύσε με τον δεσμόν, αυτός που πρόκειται να με λύσει από τα δεσμά μου. Λέγει δε τον Ηρακλέα, και εννοεί τον Ηρακλή. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον σχολιαστή του Εσχύλου, βρήκαμε όλη αυτή τη γενεαλογία που σας βάζω εδώ, εντάξει. Πριν από αυτό το αρχαίο κείμενο, λέει αυτός όλη αυτή την γενεαλογία που εδώ βάζουμε σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, θέλω να προσέξετε και κάτι, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να μην είμαι και πάρα πολύ καλή, αλλά το προσπαθώ με τα PowerPoint εκεί πέρα. Είσαι εξαιρετική. Έχω βελτιωθεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό το τοξάκι εκεί που έχω κάνει, που έχει το φωτεινό χρώμα του ήλιου, το κυτρινοπό αυτό, και στο κέντρο του έχει ένα φωτεινό κόκκινο, έτσι, στρογγυλό, έτσι, κύκλο, που δηλώνει ότι την ηλιακή ψυχή που έρχεται στην ενσάρκωση. Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα του αίματος και σημαίνει ότι από αυτή τη γενιά έρχεται κάτω να γιωθεί στην ενσάρκωση ένας Ηρακλής. Και αριστερά βέβαια έχουμε από έναν καλλιτέχνη της Αναγέννησης τον Δία να ερωτεύεται την Ιώ. Εντάξει. Εδώ στο παρακάτω σας έχω
μία εικόνα από ένα Αγίο που βρέθηκε στην Απουλία, η οποία είναι στη Νότια Ιταλία. Και είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η αγιογραφία που βλέπουμε, γιατί παρουσιάζει τον Προμηθέα Δεσμότη ακριβώς σταυρωμένο. Είναι η εικόνα του Χριστού εδώ πέρα. Και αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, είναι ο Προμηθέας Δεσμότης, ο οποίος είναι στεφανωμένος μάλιστα. Και αριστερά του, εδώ, ή μάλλον μπορεί να είναι τα μαλλιά του αυτά, τέλος πάντων, σαν στεφάνι φαίνεται, και αριστερά του ακριβώς είναι όρθιος ο Ηρακλής με τη Λεοντή, φοράει Λεοντή και έχει και ένα ρόπαλο. Βλέπετε τα πόδια του λιονταριού εκεί πέρα που είναι ενδεδειμένος. Και αυτός ετοιμάζεται να τον λύσει από τα δεσμά. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε στο αριστερό μέρος τον Γιπαετό, τον οποίο έχει στείλει ο Δίας για να του τρώει το σηκώτη, ο οποίος πέφτει κάτω. Δεν έχει δύναμη πλέον να σηκωθεί, να τον ξαναφάει, να του ξαναφάει το σηκώτη του Προμηθέα, γιατί πάει ο Ηρακλής να τον λύσει. Δίπλα ακριβώς από το Γιπαετό έχουμε την Περσεφόνη, η οποία κρατάει μία δάδα ελευσινίων μυστηρίων, όπως κράταγε ο Δαδούχος, η οποία μάλιστα έχει το φως της, βγαίνει σε 4 σημεία εδώ. Είναι, ίσως δηλώνει και το πεδίο των 4 στοιχείων στο οποίο εμφανίζεται όλη αυτή, έτσι, η βασιλεία της θεάς. Κρατάει λοιπόν την δάδα η Περσεφόνη και δεξιά από την Περσεφόνη, που είναι η Περσεφόνη ακριβώς κάτω από τον Προμηθέα, έτσι, δεξιά από την Περσεφόνη βρίσκεται, έχει ζωγραφίσει ο καλλιτέχνης μία ερηνία, οι ερηνίες είναι οι τύψεις, έτσι, η οποία έχει φίδια στο κεφάλι εδώ πέρα και φτερά, εντάξει. Την έχει κάνει δίπλα γιατί οι ερηνίες βγαίνουν από τη λέξη «έρι», που είχαμε πει και στο προηγούμενο ότι είναι το «very», εντάξει, το «πολύ», και «νίο» με «υψιλον» σημαίνει «τρυπάω με κάτι σουβλερό». Από εκεί βγαίνει και το νηστέρι. Εντάξει. Οπότε οι ερηνίες, οι τύψεις δηλαδή, είναι αυτές που σου τρυπάνε, που σου διαπερνούν την καρδιά σου με κάτι πολύ σουβλερό, με ένα σουβλερό πράγμα και δεν μπορείς να ησυχάσεις. Από αυτές πώς απαλλάσσεσαι? Μόνο όταν ενσαρκωθείς ξανά και πάθεις ότι έκανες τους άλλους. Έτσι αποδίδεται απευθείας δικαιοσύνη και απαλλάσσεσαι από το βάρος των καρμικών χρεών. Και τότε εξευμενίζεις τις ερηνίες και λέγονται ευμενίδες. Και επειδή ακριβώς είναι οι ίδιες οι θέες εδώ, οι ερηνίες και οι ευμενίδες είναι οι ίδιες οι θέες, και επειδή χρειάζεται αυτός ο κύκλος των ενσαρκώσεων προκειμένου να εξευμενιστούν οι ερηνίες, γιατί ή και πάθη τα κέρεξε δίκη και θεία γέννητο, είναι ο νόμος του Ραδαμάνθιος, αν δεν πάθεις αυτά τα οποία έκανες στους άλλους, δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Στην ελληνική παράδοση και θρησκεία δεν υπάρχει κανένας θεός να συγχωρεί όσες μετάνοιες και να κάνεις. Όσες δωρεές σε φτωχούς και να κάνεις, θα σε συγχωρέσει μόνο η ψυχή την οποία έβλαψες. Και πρέπει να ενσαρκωθείς να της αποδώσεις αυτά που της οφείλεις. Τέλος. Αυτός είναι ο νόμος του κριτή του Άδη, του Ραδαμάνθιος. Γι' αυτό να προσέχεις να μην κάνεις βλακίες, γιατί ενσαρκώσεις σε περιμένουν. Οι ερηνίες, για να γίνουν ευμενίδες, θέλουν τον Άδη κόσμο μας να ενσαρκωθείς και να πάθεις ό,τι έκανες. Και επειδή η Περσεφόνη δίνει την ευκαιρία ενσάρκωσης στις ψυχές, το λέει ο Ορφικός της Σίμων, στο νούμερο 29, «Ζωή και θάνατος μόνη θνητής η Περσεφόνη, αφέρεις γαραή και πάντα φωνεύεις», λέει ο Ορφικός της Σίμων. Δηλαδή είσαι η ζωή και ο θάνατος των θνητών, Περσεφόνη, γιατί τους φέρνεις την ενσάρκωση και τους παίρνεις. Φέρεις και φωνεύεις, Περσεφόνια. Άρα σου δίνει το σχολείο, σου δίνει την ευκαιρία μαθητείας και αποπληρωμής να βγάλεις αυτό που σε βαραίνει στην ψυχή με το να ξεπληρώσεις αυτόν που του έχεις κάνει την αδικία, αυτό που του οφείλεις. Γι' αυτό οι ερηνίες εδώ που έχουν τα φίδια στο κεφάλι, όταν γεννιόνται από την Περσεφόνη, λέγονται ευμενίδες. Γι' αυτό στον ίδιο ορφικό ύμνο της Περσεφόνης, η Περσεφόνη λέγεται ευμενίδων γενέτειρα, γεννά στις ευμενίδες, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα εξευμενήσεις τις ερηνίες.
και πραξιδίκη. Λέγεται και πραξιδίκη, γιατί κάνεις πράξη την δικαιοσύνη. Τα λέει όλα. Εντάξει. Άρα εδώ ο Προμηθέας λοιπόν, που είναι δεσμευμένος στον Κάφκασο, στο βράχο, τι είναι ο βράχος, είναι η βαριά ύλη. Η βαριά ύλη είναι, είσαι στη βαριά ύλη σταυρώνεσαι με δύο καρφιά. Το ένα λέγεται Ιδονή και το άλλο Οδύνη. Έχει τα ίδια γράμματα. Ναι. Όταν πολύ χαίρεσαι, μετά ετοιμάσου να κλάψεις. Εάν δεν είναι καθαρή αυτή η Ιδονή. Καταλαβαίνω, θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο να απολαμβάνεις χωρίς τίμημα. Εντάξει, η Ιδονή και η Οδύνη έχουν... Γι' αυτό και ο Σοκράτης λέει ότι οι Ιδονές είναι μεικτές. Έχουν μέσα και την Οδύνη. Οτιδήποτε σε υπερβολή, σε Ιδονή, ακολουθεί μετά το κλάμα. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτός που θα ελευθερώσει τον Προμηθέα από το κάρφωμά του στην ύλη και θα τον απελευθερώσει από το υλικό πεδίο είναι ένας ήρωας, ποιος άλλος, ο Ηρακλής στη γενεαλογία της Ιούς. Εδώ λοιπόν έχουμε το απόσπασμα, σας έχω το απόσπασμα που λέει ακριβώς ότι, ότι θα είναι ο 13ος απόγονός. Παρουσιάζει λοιπόν ο Σχήλος τον Προμηθέα στα δεσμά του να μιλάει με την Ιώ και λέει Ιώ, τι σου ολύσωνε στην άκοντος Διός. Δηλαδή, ποιος να σε λύσει δίχως να το θέλει ο Δίας, λέει ο Προμηθέας. Τον σον την αυτών εγγόνων είναι χρεών. Κοιτάξτε το εγγόνι που λέμε το ο εγγονός μου είναι τελείως αρχαία λέξη. Είναι γραμμένο κάποιος να είναι από τους δικούς σου, απόγονος δηλαδή, δικό σου. Πώς είπας, μα τι λες του λέει. Ή μως πες σ' απαλλάξει κακόν, το δικό μου παιδί θα σε απαλλάξει. Πώς είπες, λέει, γιος μου τάχα, λες να σε λυτρώσει. Τρίτος γεγέναν προς 10 άλλες συγγονές. Από 3 και άλλες 10 σου, και άλλες 10 σου γενιές κατόπιν. Εδώ λοιπόν έχουμε την πληροφορία και από το σχολιαστή είδαμε που μας αναλύει γιατί, γιατί λέει ότι είναι ο 13ος απογονός σου. Έρχεται ο σχολιαστής του Εσχύλου και λέει πάρτε τη γενεαλογία, αυτή που σας έδειξα προηγουμένως. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε τώρα στον μύθο που είναι και το σημερινό μας θέμα, το βασικό σημερινό μας θέμα. Τι λέει ο μύθος. Η Αλκμίνη ήταν να παντρευτεί τον Αμφικτίωνα. Τον Αμφιτρίωνα. Αμφιτρίων. Αυτός λοιπόν όταν ήταν να σμίξει μαζί της, του λέει αυτή, θα πρέπει να πας να... υπήρχαν κάποιοι τηλεβόες και έπρεπε να πάει αυτός να πολεμήσει τους τηλεβόες και μετά να σμίξει μαζί της. Τον άλλο δεν το θίγουμε τώρα. Την ώρα που έλειπε αυτός αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή τη μάχη, εκείνη τη βραδιά παίρνει ο Δίας τη μορφή του Αμφιτρίωνος, έτσι, και πηγαίνει και, της λέει ότι νίκησα τους τηλεβόες και ωραία και καλά, οπότε χαίρεται αυτή και σμίγει ερωτικά μαζί του, χωρίς να ξέρει όμως ότι δεν είναι ο κανονικός Αμφιτρίωνας αυτός. Και μάλιστα τότε λέει, σταμάτησε ο Δίας τον ήλιο, είναι το ηλιοστάσιο που λέγαμε στο προηγούμενο βιντεάκι, για 3 ημέρες και έβγαινε η σελήνη 3 συνεχόμενες νύχτες. Γι' αυτό ο Ηρακλής, ο οποίος συνελήφθη τότε από την Αλκμίνη, λέγεται και Τριέσπερος. Με σπέρμα λοιπόν Διός μένει έγκυος στον Ηρακλή. Και μας λέει τώρα ο σχολιαστής του Ομήρου, της Ιλιάδας του Ομήρου, Φασί Δία, συγκοιμόμενον Αλκμίνη, λένε ότι ο Δίας όταν κοιμήθηκε μαζί με την Αλκμίνη, πείσε τον ήλιο μη ανατήλε επί 3 ημέρες. Δηλαδή έπεισε τον ήλιο να μην ανατήλε για 3 ημέρες. Όθεν και από αυτό το λόγο, από εκεί βγαίνει και επί 3 νύχτας συγκοιμηθείς. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, κοιμήθηκε 3 νύχτες με την Αλκμίνη, συγκοιμηθείς αυτή ο Ζεύς, τον Τριέσπερον Ηρακλή επίσης. Γι' αυτό ονομάστηκε και ο Ηρακλής Τριέσπερος. Εντάξει. Ωραία. Θα δούμε τώρα, από τη στιγμή που έρχεται ο Αμφιτρίων, τι μας λέει ο μύθος, φεύγει ο Δίας και εμφανίζεται ο κανονικός Αμφιτρίων. Και την είδε, λέει, να μην τον περιμένει με λαχτάρα. Και του κάνει εντύπωση.
Και λέει, τι έπαθες Αλκμίνη, λέει, και δεν θα με ρωτήσεις. Λέει, καλέ, τι λες τώρα, δεν ήρθες προηγουμένως, λέει. Δεν σμίξαμε ερωτικά μαζί. Λέει, πότε σμίξαμε και δεν το ήξερα εγώ. Μα τώρα, πριν από λίγο, του λέει, σμίξαμε. Ρωτάει τον Τηρεσία και του λέει, κοίταξε, του λέει, ο Δίας ήταν αυτός που έσμιξε μαζί της. Λέει ο Τηρεσίας. Και αυτός, τέλος πάντων, κατανοεί ότι κάτι ανώτερο συμβαίνει και σμίγει την ίδια νύχτα ο αμφιτρίων, ο κανονικός αμφιτρίων μαζί της, και τότε αυτή την ίδια νύχτα μένει έγκυος στον δίδυμο αδελφό του Ηρακλή, τον Ιφικλή. Διπλή ορυξία είχε, ξέρω εγώ, κάτι θα είχε. Λοιπόν, και πήγε δηλαδή και με το Δία κατά τον μύθο και με τον αμφιτρίωνα. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτά είναι μεγάλα κωδικά, εντάξει. Και γεννιέται δηλαδή πρώτα ο Ηρακλής και μετά ο δίδυμος αδελφός του, ο Ιφικλής. Ας δούμε τώρα τι σημαίνουν τα ονόματα Αμφιτρίων και Αλκμίνη για να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο μύθος. Εντάξει. Γιατί αρχή σοφίας, ονομάτων επίσκεψης. Έτσι λέει η αρχή του. Το έχετε εμπεδώσει πολύ καλά. Έτσι. Αμφιτρίων λοιπόν είναι, όπως το λέει και η λέξη, αμφί και τρίο. Το άμφι, αυτά που σας λέω εδώ πέρα, τα έχω βρει από τον Ησύχιο, το λεξικογράφο, και το άμφι σημαίνει, λέει, περί, δηλαδή γύρω-γύρω, περιβάλλον σημαίνει γύρω-γύρω. Και αμφιτρίτη, λέει ο Ησύχιος, θάλασσα από του φόβων περιβάλλοντος διαπλέοντος αυτήν. Επειδή την ονομάσανε, λέει, τη θάλασσα, πολλές φορές τη λένε και αμφιτρίτη και μάλιστα αναφέρει τον στίχο «Μη» της Ραψοδίας «Μη» της Οδύσσιας νούμερο 97, πηγαίνετε, λέει, εκεί να δείτε πώς ο Όμηρος, αντί να πει θάλασσα, λέει αμφιτρίτη. Χρησιμοποιεί τη λέξη αμφιτρίτη και εννοεί τη θάλασσα. Και λέγεται, λέει, η θάλασσα γιατί από τον φόβο που περιβάλλει αυτούς που τη διαπλέουν. Είναι αμφί, γύρω-γύρω δηλαδή, περιβάλλει. Το τρίτη είναι από το τριν, με εψιλον γιώτα, που σημαίνει τρέμω. Τριν, εντάξει. Πραγματικά το τριν, όταν τρέμεις, είναι τριν. Και το τρέμω το δικό μας, τριν είναι στα αρχαία. Η αμφιτρίτη λοιπόν, είναι αυτή που σε κάνει να τρέμεις όταν σε περιβάλλει. Και λέει, πω πω Θεέ μου, λέει, με τις φουρτούνες τι θα κάνουμε, στεριά δεν βλέπουμε στο βάθος. Και ο φόβος αυτός που περιβάλλει τους ναυτικούς, λέγεται αμφιτρίτη, που είναι η θάλασσα. Η αμφιτρίτη σε ψυχικό επίπεδο είναι το συνέστημα που περιβάλλει την ψυχή, γιατί έρχεσαι και ενσαρκώνεσαι μέσα στην υγρότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην νιώσεις εδώ τις καταστάσεις. Και αυτό σε κάνει και τρέμεις. Το ταραχώδες συνέστημα να σε πάει. Έτσι πάει. Αυτό είναι ταραχή. Την ταραχή θα την έχεις από συναισθηματικούς λόγους, καθαρά. Εντάξει. Άρα ο Ποσειδών, γι' αυτό νυμφεύεται την Αμφιτρίτη, μα είναι ο κύριος του συναισθήματος. Πώς να μην, νυμφευθεί την ταραχή του συναισθήματος. Αυτό είναι η θάλασσα που σε περιβάλλει. Εντάξει. Το τριν τώρα, με ύψιλον, γιατί ο αμφιτρίων είναι αμφί και τρίο. Δηλαδή περιβάλλω γύρω-γύρω. Και τρίο. Τι το τρίο, λέει ο Ησύχιος, κατατρίβειν, καταπονείν. Πώς λέμε, κατατρίβεται με αυτά. Και καταπονώ σημαίνει κοπιάζω, κάνω τον άλλο να κοπιάσει. Άρα το τρίο σημαίνει ότι τον κάνω κάποιον να ασχολείται συνέχεια με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και αυτό τον κουράζει. Αυτό είναι το τρίο. Μη μου πείτε ότι δεν είναι η καθημερινότητά μας έτσι. Μιζέρια. Είναι. Συνέχεια. Τρίο. Δηλαδή αυτό του αμφιτρίωνος είναι γύρω-γύρω με το αμφί, με περιβάλλει το συνέστημα και συνέχεια κατατρίβομαι με τα καθημερινά, με τα προβλήματά μου, να, και με έρημνες. Μερίζουν το νου. Όταν λοιπόν κατατρίβομαι με τις μέρημνες, είμαι αμφιτρίων. Είναι ο άνθρωπος που είναι συνέχεια μέσα στην ταραχή, γιατί δεν τον αφήνουν οι έννοιες της καθημερινότητας. Έτσι, ο συνηθισμένος άνθρωπος. Άρα, ο αμφιτρίων είναι η ένσαρκη ψυχή που βυθίζεται μέσα στο συνέστημα και καταπονείται. Όπως λέμε εδώ. Αμφί και τρίο. Αμφί, γύρω-γύρω, περιβάλλον. Εντάξει. Αυτός λοιπόν θέλει να νυμφευθεί την Αλκμίνη. Για να δούμε την Αλκμίνη. Η Αλκμίνη λοιπόν είναι άλκημος μήνη. Την Άλκημος.
Άλκημος μας λέει ο Ησύχιος ότι είναι ο μάχημος, ο ανδρείος και ο ισχυρός. Δηλαδή είναι αυτός ο μαχητικός άνθρωπος, η μαχητική ψυχή που δείχνει ανδρεία στον αγώνα, στον όποιο αγώνα κάνει, αλλά και ισχύ. Έχει μέσα την αλκή που σημαίνει ηλιακή δύναμη. Ο άλκημος λοιπόν είναι αυτός που μπορεί να αντέξει στη μάχη και να είναι ο μαχόμενος, αλλά ανδρεία μαχό, με ανδρεία μαχόμενος, και αυτός που, που νικάει στο τέλος, γιατί είναι και ισχυρός. Εντάξει. Άρα ο κάτοχος ηλιακής δύναμης, να το πούμε έτσι, που μπορεί να κάνει νικηφόρα τη μάχη μέσα στον πόλεμο των αντιθέσεων μέσα του. Γιατί όταν λέμε μάχη εδώ, εννοούμε η σύγκρουση η εσωτερική. Σωματικότητος, πνευματικότητος. Εντάξει, και κυρίως σε ψυχικό επίπεδο. Και μην είναι η σελήνη. Γιατί λέγεται μην η σελήνη, εξού και μουν, Monday, δηλαδή μέρα της Αρτέμιδος. Moon day. Εντάξει. Η μήνη λοιπόν είναι η σελήνη γιατί δημιουργεί το μήνα. Και λέει μέσα στον κρατήλο για τον μήνα ότι είναι από τη λέξη μης με έψιλον γιώτα. Που σημαίνει επειδή μειώνεται ο μήνας, ξεκινάει και έχει 30 μέρες και μετά μειώνεται, μετά τελειώσει. Από εκεί λέει βγαίνει η λέξη μήνας, από το μειώνομαι ας πούμε. Λοιπόν, και η μήνη είναι αυτή που θα κάνει τον κύκλο της μέσα στο μήνα, που θα μειώνει τις μέρες του. Και αυτή θα μειώνει το φως της και μετά θα το αυξάνει και μετά θα το ξαναμειώνει κτλ. Μήνη λοιπόν είναι η σελήνη. Όταν λέγεται σελήνη, τονίζεται το φως που δίνει, το σέλας. Όταν λέγεται μήνη, τονίζεται η μείωση του φωτός. Ενώ το σέλας είναι το αυξημένο φως, εντάξει. Άρα γι' αυτό έχει δύο ονόματα, γιατί μπορεί να είναι και φωτεινή και σκοτεινή, η σελήνη. Η αλκμήνη λοιπόν είναι μια φωτισμένη ψυχή στα υποσελήνια πεδία, γιατί έχει τη μήνη, αλλά είναι και άλκημη. Έχει δηλαδή η ψυχή την ηλιακή δύναμη να μάχεται με την κακότητα, έτσι, στα υποσελήνια πεδία. Αυτή λοιπόν η ψυχή που έρχεται στα υποσελήνια πεδία, η υποσελήνια πεδία είναι ο κόσμος μας. Οι νεοπλατωνικοί τα λένε υποσελήνια, κάτω από τη σελήνη. Εντάξει, γιατί έχει σκοτεινιά εδώ πέρα το πεδίο. Δεν είναι τα ολολαμπή πεδία του Ολύμπου, τα φωτεινά πεδία των νοητών, και γι' αυτό λέγονται υποσελήνια. Αυτή λοιπόν είναι μια ψυχή που έρχεται μέσα εδώ, στον κόσμο το δικό μας, και αναγκαστικά σμίγει με το ταραχώδη συνέστημα αμφιτρίωνα. Αυτό. Πριν όμως μίξει, επειδή ακριβώς αυτή έχει την ηλιακή δύναμη μέσα της, πριν σμίξει με το ταραχώδε συνέστημα, προσέξτε, σμίγει με το Δία και κάνει τον Ηρακλή. Για να το δούμε λιγάκι. Εδώ, στην επόμενη αφισούλα μας, έχουμε την γένα της αλκμίνης. Έχουμε εδώ πέρα έτσι ένα, της αναγέννησης, έτσι, μία εικόνα που δείχνει την αλκμίνη να γεννάει και να βγαίνουν τα δύο μωρά και η μέα, ας πούμε, κρατάει, μάλλον τον Ηρακλή εδώ πέρα, γεννάει το πρώτο της. Λοιπόν, γεννάει πρώτα τον Ηρακλή με σπερμαδιός και μετά τον Ιφικλή. Μάλιστα, εδώ πέρα έχουμε στα σχόλια του Ομήρου, κοιτάξτε πώς το λέει αυτό, ο σχολιαστής στην Ιλιάδα του Ομήρου. Δεκαμηνιαίων χρόνων της μίξεως εχούσης, ακούστε τώρα, ο Ηρακλής δεν βγήκε εννεαμηνήτικος, δεκαμηνήτικος βγήκε. Πραγματικά, μερικά μωρά παίρνουν και από το 10ο μήνα. Για να σας πω, παιδιά, πραγματικά, εγώ είχα πάρει, η μητέρα μου το είχε πει, 20 μέρες από το 10ο μήνα, δεν ξέρω τι πράγμα. Το 20 είναι του Ποσειδώνος, είναι το στοιχείο του ύδατος, το 20άεδρο. 20 μέρες, έλεγε η γυναίκα, δεν θα γεννήσω, λέει, επιτέλους. Ναι, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ο Ηρακλής δεν πήρε 20, πήρε όλο το μήνα και τις 30 μέρες. Ξεχαστήξε. 10 μήνες, λέει, της μίξεως εχούσης, αφού έσμιξε, λέει, με το Δία, μετά από 10 μήνες, λέει, μετά από χροπάροδο 10 μηνών, γεννάται η Ηρακλής με νεκδιός, γεννιέται ο Ηρακλής από το Δία, η Φικλής δε εξαμφιτρίωνος τη αυτή νυχτή. Αλλά και αυτός τους 10 μήνες,
Δηλαδή γεννιέται πρώτα ο Ηρακλής και μετά ο Ιφικλής την ίδια νύχτα που έσμιξε με τον Δία. Μας εδώ πέρα βλέπουμε από το σχολιαστή της Ιλιάδος. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι είπα να πει Ηρακλής και τι Ιφικλής, για να καταλάβουμε και το κώδικα εδώ. Μία από τις ετυμολογίες, η πιο βασική κατά τη γνώμη μου, που είναι η ετυμολογία που δίνει ο Φίβος Απόλλων στους Δελφούς. Δηλαδή, όταν πήγε στους Δελφούς ο Ηρακλής, λεγότανε Αλκαίος. Αυτό ήταν το όνομά του. Οι περισσότεροι συγγραφείς τον λένε Αλκαίο. Το μέγα ετυμολογικό το λέει Αλκίδη. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είναι η Αλκή και η Γαία. Αυτός που εμφανίζει την ηλιακή δύναμη πάνω στη γη. Αυτός είναι ο Αλκαίος. Και Αλκίδης, το είδος που έχει την ηλιακή δύναμη. Το ίδιο πράγμα. Πήγε λοιπόν εκεί και του είπε ότι, όπως έχουμε εξηγήσει στο βιντεάκι στην πρώτη ετυμολογία, ότι ο Φίβος θα σε εξονομάσει, θα σου δώσει το όνομα Ηρακλή, από το Ήρα ανθρώπι σφαίρων και κλαίος αυτή των έξις. Δηλαδή θα φέρεις την μετεπικουρία σχάριν, όπως το εξηγούμε στο άλλο βίντεο, στους ανθρώπους και θα αποκτήσεις κλαίος. Να θυμίσω ότι μετεπικουρίας χάρη είναι ότι έρχεσαι προς βοήθεια για να εκφράσεις τη Θεία Πρόνοια. Την Θεία Χάρη. Δηλαδή είναι ο φορέας της Θείας Χάριτος αυτός. Και έρχεται μετεπικουρίας, δηλαδή επίκουρος είναι ο βοηθός. Αυτός λοιπόν που θα βοηθήσει τους ανθρώπους δίνοντας τη Θεία Χάρη και τα δώρα της Θείας Πρόνοιας στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Και από αυτό θα αποκομίσει κλαίος άφθητον, κλαίος είναι, να θυμίσω, η τιμή και η αναγνώριση που παίρνεις από τους θεούς, από τα θεία όντα. Όταν σε αναγνωρίσουν σαν αγνή ψυχή και σαν άξιο να έρθεις κοντά τους, τότε αυτό λέγεται κλαίος. Ενώ δόξα είναι αυτή που παίρνεις από τους ανθρώπους, κλαίος από τους θεούς. Εντάξει. Ο Ηρακλής λοιπόν με την ετυμολογία αυτή τη δηλώνει κυρίως την μεγάλη προσφορά στο σύνολο. Άρα, το πρώτο που γεννιέται, προσέξτε τι γίνεται, η Αλκμίνη είναι αυτή που θα γεννήσει πρώτα τον Ηρακλή, δηλαδή η ισχυρή κατάσταση στα υποσελήνια παιδεία, η ελαμπωμένη ψυχή, γιατί η Αλκή είναι, είπαμε, ηλιακή δύναμη, η ελαμπωμένη ψυχή στα υποσελήνια παιδεία, η φωτισμένη, πρώτα γεννάει τον Ηρακλή. Το πρώτο της χαρακτηριστικό είναι η προσφορά στο σύνολο, για να αναγνωριστεί από τους θεούς. Και το δεύτερο που γεννάει εδώ είναι τον Ιφικλή. Τι είναι ο Ιφικλής? Ιφι. Λοιπόν, για τους φίλους που θα θέλουν να δουν αναλυτικά και άλλο κώδικα για το Ιφι, σας παραπέμπω στο βιντεάκι μας Πάτροκλος Αχιλλέας. Γιατί η αγαπημένη, η ιερωμένη του Πατρόκλου λέγεται Ιφι. Ιφις. Και εκεί αναλύουμε. Εντάξει. Και εκεί λοιπόν είχαμε πει ότι ύφη σημαίνει ισχυρός, έτσι μας λέει ο Ισύχιος, άρα δηλώνει την ισχύ, και κλαίος, αυτό που είπαμε. Άρα ο Ιφικλής είναι αυτός που θα ισχυροποιηθεί κάπως και θα αποκτήσει κλαίος. Πώς θα ισχυροποιηθεί, τι είπα να πει αυτό? Αυτός είναι ο γιος του Αμφιτρίωνος. Ο Αμφιτρίωνος ήταν το ταραχώδες συνέστημα που κατατρίβεται και τα λοιπά, με τις έννοιες της καθημερινότητας και αυτά που είπαμε. Αυτό ισχυροποιείται. Πρώτα βγαίνει λοιπόν, πρώτα η ψυχή, η φωτισμένη, γεννάει τον Ηρακλή την προσφορά, δίνει αγάπη στον κόσμο και νοιάζεται για τον συνάνθρωπο, και μετά το δώρο της είναι να γεννήσει και έναν Ιφικλή, να ισχυροποιηθεί το συνέστημα που ήταν ταραχώδες πριν. Δηλαδή, παρόλο που έρχεται μέσα σε ένα ταραχώδες συνέστημα, με τον Αμφιτρίο, να έχει σπερμαμφιτρίωνος, ο Ιφικλής μπορεί να ισχυροποιηθεί αυτό γαλινεύοντας τα ύδατα, έτσι, και να αποκτήσει κλαίος και αναγνώριση από τους θεούς. Αναγνωρίζεται δηλαδή από τους θεούς το γαλινεμένο συναίσθημα που είναι ισχυροποιημένο από την αρετή, έτσι, αφού πρώτα η ψυχή αυτή προσφέρει στο συνάνθρωπο. Έχουμε λοιπόν αυτό το κώδικα, και γι' αυτό, θεωρώ ότι με λίγα λόγια αυτός ο μύθος ότι σμίγει τρεις φορές
ότι σμίγει μαζί με την Αλκμίνη, ο Δίας και μετά ο Αμφιτρίων, είναι ότι πρώτα η ψυχή είναι της προσφοράς και μετά ισχυροποιείται το συναίσθημά της. Έτσι. Και μην ξεχνάμε, θα πούμε λίγα πράγματα τώρα για αυτό το 13, γιατί είναι ο 13ος απόγονος και γιατί είναι οι τρεις νύχτες. Είδατε τι έλεγε, ότι είναι τρεις και δέκατος, δηλαδή ξεχωρίζει το 3 και το 10. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μία λέξη, το 13, έτσι. Ξεχωρίζει. Η λέξη δεκάς ετυμολογείται ως δεχάς. Δηλαδή δέχεται. Η ψυχή που θα δεχθεί τα θεία δώρα, το 10. Ολοκληρώνει δηλαδή ένα κύκλο στο 9 και δέχεται τα θεία δώρα στο 10. Το 9 είναι ολοκλήρωση ενός κύκλου. Το 3 έχει να κάνει, όπως σας λέω εδώ, με τις τρεις νύχτες, με τους τρεις εξελικτικούς αναβαθμούς, όπως βλέπουμε εδώ, τι πάνε να πει τρεις εξελικτικοί αναβαθμοί. Πώς πάμε, βρε παιδί μου, στην εκπαίδευση και λέμε πρώτο βάθμια εκπαίδευση, δεύτερο βάθμια εκπαίδευση, τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Μαθαίνεις, παραδείγματος χάρη, σε όλα τα επίπεδα μαθηματικά. Μαθαίνεις μαθηματικά στο δημοτικό, βεβαίως, ενός επίπεδου. Παίρνεις το απολυτήριο. Μετά πας στη δεύτερο βάθμια, γυμνάσιο λύκειο. Πάλι μαθηματικά μαθαίνεις. Το ίδιο μάθημα. Πιο αναβαθμισμένο. Μετά πας στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Πάλι μαθηματικά μαθαίνεις. Εκεί μετά δεν έχει άλλο. Τέλος. Είναι οι τρεις αναβαθμοί. Τα πάντα εκδηλώνονται τριαδικώς. Αυτό το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και στο Διόνυσο, ο οποίος λέγεται τριετής, αλλά είναι και τρίγωνος. Τρίγωνος σημαίνει ότι έχει τρεις γεννήσεις. Και έχουμε λοιπόν τα τρία επίπεδα μαθητεία στη γη, τους τρεις εξελικτικούς αναβαθμούς, ανεβαίνουμε επίπεδο, και μάλιστα ο Πλάτων στο Φέδρο λέει το πότε εκθεώνεται μια ψυχή και λέει στους τρεις τελευταίους βίους η ψυχή διάγει βίων φιλοσόφου και είναι πλήρως αφοσιωμένη σε αυτό και δεν την ενδιαφέρει. Κοιτάξτε πώς το λέει, εκθεώνονται, λέει, εάν διαλέξουν τρεις εφεξής, τον ένα μετά τον άλλον, θυμόσαστε τις εφεξής γωνίες στη γεωμετρία, ναι. Τον ένα μετά τον άλλον, των βίων τούτων, εννοεί του φιλοσόφου που έχει πει πριν. Φέδρος 249 α3-4, στίχος. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Πλάτων ξεκάθαρα ότι για να θεωθεί κάποιος στους τρεις τελευταίους βίους κάνει βίο φιλοσόφου, και είναι ένας ερμιακός εργάτης. Κάθεται δηλαδή συστηματικά και δίνει πνευματικό έργο στην ανθρωπότητα. Εντάξει. Και εδώ το 3, οι τρεις τελευταίοι αναβαθμοί. Αυτή είναι η αναβαθμή. Εδώ λοιπόν, στον τρίγωνο Διόνυσο που σας είπα, που έχει τρεις γεννήσεις, γεννιέται ως Ζαγρεύς, που είναι γιος της Περσεφόνης. Τι είναι Ζαγρεύς? Κυνηγός. Τι κυνηγάει? Κυνηγάει την ουσία μέσα στη σκοτεινιά. Αυτός, η Περσεφόνη, κύκλος ενσαρκώσεων. Κυνηγάω την ουσία μέσα στον κύκλο των ενσαρκώσεων. Δεύτερος γιος, Βάκχος, της Σεμέλης. Τι είναι Σεμέλη? Μας το λέει ο Διόδωρος ο Σκελιώτης. Σεμνήν επιμέλη ανέχουσα της ουσίας. Αυτή που επιμελείται την ουσία, εσωμένη, σεμνή, μέσα της. Μέσα της στρέφεται και επιμελείται την ουσία της. Δηλαδή η ψυχή που κατακτάει την αρετή. Αυτή γεννάει τον Βάκχο, δεύτερος αναβαθμός εξελικτικός της ψυχής. Πρώτα αναζητώ την ουσία. Μετά καταφέρνω να κατακτήσω αρετή σε μέλη. Και γεννάω το Βάκχο. Πού πάει ο Βάκχος? Στο ομηρό του Διός. Αυτή είναι η τρίτη γέννηση από εκεί πέρα. Από τη στιγμή που κατακτώ την αρετή, με αναλαμβάνει το θείον. Δεν με νοιάζουν οι τυφώνες. Ούτε όλο το υλικό επίπεδο, η έλξη που δεν έχω έλξη από το υλικό επίπεδο. Με παίρνει λοιπόν ο ίδιος ο Δίας και με βάζει στον ομηρό του. Και από εκεί γεννιέται ο Ιάκχος, ο οποίος είναι αυτός που λατρεύεται σε Ελευσίνια Μυστήρια, πομπή του Ιάκχου είναι αυτή, που είναι αυτός που φέρνει την ίαση, άκος είναι ίαση, από το άχος, αχ, αχ, βαχ, Βάκχος, άκος. Ο Βάκχος είναι ακόμα στο αχβαχ, ο Ιάκχος φέρνει την ίαση του αχβαχ. Άρα αυτές είναι οι τρεις γεννήσεις του Διονύσου, και τα τρία εξελικτικά επίπεδα της ψυχής, να κυνηγήσει την ουσία, να κατακτήσει την αρετή, να φωτιστεί πνευματικά και να φύγει. Αυτό ακριβώς δηλώνεται και με τον τρίγωνο Διόνυσο. Και εδώ, σε αυτό το, έτσι, το εικονίδιο, την εικονίτσα αυτή,
βλέπουμε με μία άλλη οπτική τα ηλιοστάσια και τις εσημερίες. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στο κάτω, κάνει ο ήλιος μια πορεία κοντά στη γη, μετά ανεβαίνει πάρα πάνω ψηλά, δηλαδή το πολύ ψηλό είναι το ηλιοστάσιο, το θερινό. Το μεσαίο είναι οι ησημερίες, εκεί που είναι ακριβώς η ημέρα και νύχτα, και το κάτω είναι το χειμερινό. Βλέπουμε δηλαδή να πηγαίνει σε μια πορεία, έτσι, μια πορεία τόξου στην ουσία. Εντάξει. Είναι έτσι όπως τον βλέπουμε εμείς από τη γη, που κάνει αυτό το πράγμα, ο ήλιος. Εντάξει. Άρα και εδώ έχουμε αυτές τις τρεις, τα τρία σημεία κλειδιά στην πορεία του ηλίου, τα ηλιοστάσια και τις εσημερίες, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο. Άρα, καταλήγοντας εδώ για το Τριέσπερο, εδώ μάλιστα σας έχω βάλει και στις τρεις νύχτες ένα μαύρο τόξο, γιατί είναι νύχτα εδώ, με ένα κίτρινο πλαίσιο, γιατί φωτίζεται αυτή η νύχτα κάποια στιγμή. Άρα, το ότι ο Ζεύς σμίγει με την Αλκμίνη τρεις ολόκληρες νύχτες, σημαίνει ότι τους τρεις τελευταίους αναβαθμούς της ψυχής, της φωτισμένης στα υποσελήνια παιδεία, τις αναλαμβάνει ο ίδιος ο Ζεύς, που βάζει τον Ήρακο στο Μυρό, για να γεννηθεί ο Ηρακλής, ο οποίος θα έχει την αναγωγική δράση και θα την ανεβάσει απάνω την ψυχή στο πεδίο των θεών, στον Όλυμπο. Κλείνοντας για τον Ηρακλή, να τονίσω και κάποια άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, ότι δεν μπορούσαν οι θεοί να κερδίσουν τους γίγαντες αν δεν ερχόταν ο Ηρακλής να βοηθήσει. Η Αθηνά, όταν είδε ότι οι θεοί δεν μπορούσαν να νικήσουν, δηλαδή τους κερδίζανε, τους νικάγανε και μετά ξαναζωντανεύανε αυτοί. Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα? Πάνω, παίρνουμε, τους βαράμε με τους κεραυνούς, σκοτώνονται αυτοί, μετά ξαναγιγαντώνονται. Τι θα κάνουμε, βρε παιδί μου? Κάνανε λοιπόν σύσκεψη οι θεοί, να δούμε με αυτή τη γιγαντομαχία πώς θα τους νικήσουν. Και λέει η Αθηνά στον μπαμπά, το Δία. Λέει, να σου πω, αν δεν έρθει ο Ηρακλής, δεν μας βλέπω να νικάμε τους γίγαντες. Λέει, φέρτε τον γρήγορα το γιο μου, τον Ηρακλή, λέει ο Δίας. Με το που πήγε λοιπόν ο Ηρακλής και φυσικά μαζί με αυτόν, τρέχει και ο Διόνυσος, γιατί ο Ηρακλής αναδεικνύεται ως ήρωας στο πεδίο της βασιλείας του Διονύσου. Τρέχει λοιπόν ο Ηρακλής με τους Ατήρους, τους Ηλινούς και τις Μενάδες, ο Διόνυσος, παρέα μαζί με τον Ηρακλή, και βοηθάνε τους θεούς, όπως είπαμε και στην ετυμολογία Ήρας Κλήσης που έχουμε στο βιντεάκι το άλλο για τις ετυμολογίες του Ηρακλή, και έτσι κερδίζουν οι θεοί τους γίγαντες. Τι σημαίνει αυτό? Οι γίγαντες έχουν να κάνουν με τη γη. Η ψυχή δεν έλκεται πια από τη γη όταν φτάσει το επίπεδο του Ηρακλή. Γίνεται φως, μένει μόνο ο νους της. Και ο νους φεύγει και αφήνει σώμα και εθερικούς χιτώνες και ηλαίους χιτώνες πίσω και μόνο με το νου φεύγει πάνω. Να σας πω κάτι χημικό. Πώς το βλέπουμε αυτό στη χημεία? Αυτό πώς φαίνεται? Λοιπόν, το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο, ένα συν δηλαδή, στον πυρήνα του και ένα ηλεκτρόνιο, ένα με μείον ένα φορτίο, γύρω από τον πυρήνα του. Πρωτόνιο, πρώτος νους. Υδρογόνο γεννάει μέσα στο ίδρο, μέσα στο συνέστημα δηλαδή. Ποιο? Ο πρώτος νους, ο νους μου που είναι από τον πρώτο νου, φεύγει και έρχεται κάτω. Ναι, και όπως έρχεται κάτω, τι έχει και ένα ηλεκτρόνιο. Δηλαδή, ηλεκτρίον είναι, προσέξτε, ο μπαμπάς της Αλκμίνης, έτσι. Παρένθεσης. Το ηλεκτρόνιο με το ηλεκτρόνιο δεν είναι τυχαίο καθόλου τα ονόματα. Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο. Έρχομαι κάτω γιατί έχω αρνητικό φορτίο καρμικού χρέους, θέλοντας και μη. Γυρνάει λοιπόν. Όταν όμως αντιδράσω και διώξω το ηλεκτρόνιό μου από πάνω μου, ως υδρογόνο, μένω με το ένα πρωτόνιο και το λέω θετικό ιόν. Δηλαδή αυτό που πορεύεται, η ένεση σημαίνει πορεύομαι, την θετική πορεία. Αυτό είναι πρωτόνιον. Ο νους μου είναι καθαρά πρώτος νους και είναι θετικά φορτισμένος με συν ένα, γιατί εκφράζει τη μονάδα μου. Τη μονάδα μου. Είμαι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο. Το μόνο στοιχείο στη χημεία
που μπορεί να είναι θετικό ιόν και να μην έχει καθόλου ηλεκτρόνια, προσέξτε τι θα σου πω, καθόλου ηλεκτρόνια, γιατί όλα τα άλλα στοιχεία που είναι θετικά ιόντα έχουν κάποια ηλεκτρόνια. Δεν έχουν τα ηλεκτρόνια της τελευταίας στιβάδος. Μόνο αυτά δεν έχουν. Ενώ το μόνο στοιχείο που είναι θετικό ιόν και δεν έχει ηλεκτρόνια είναι το υδρογόνο συνένα. Δηλαδή, μέσα από το συνέστημα που γεννιέμαι μέσα στο είδωρ, μπορώ να βρω την μονάδα μου συν ένα του πρώτου νου μέσα μου. Μόνο έτσι. Μόνο μέσα από το συνέστημα θα γίνει αυτό. Γιατί το όνομα σαν υδρογόνο αυτό. Γιατί η μονάδα, ο ανώτερος κοσμικός νους, που είναι ένας και μοναδικός, γεννάει μέσα στο συνέστημα. Εδώ γεννιέται η ουσία μου, εδώ θα βρω το πρωτονιόν μου. Και αυτός είναι ο Ηρακλής που ανεβαίνει απάνω και είναι θετικό ιόν και ανεβαίνει τους δρόμους του ουρανού. Αυτά λοιπόν για το τριέσπερο του Ηρακλέους. Έχεις, Μαρία, έναν μοναδικό τρόπο να τα εξηγείς. Λατρεύω τις θετικές επιστήμες όταν τις ερμηνεύω με τη φιλοσοφία. Δηλαδή, είναι απίστευτο το βάθος που μπορεί να φτάσει ένας θετικός επιστήμον και το λέω για όσους θετικούς επιστήμονες μ' ακούνε. Τα μαθηματικά και όλα αυτά δεν είναι μόνο εξισώσεις. Δεν είναι μόνο νόμοι της φυσικής και όλα αυτά. Οι νόμοι του κοσμικού νου είναι πάνω απ' όλα. Και η λέξη ανάγκη που λέμε στη φιλοσοφία είναι ότι κατά ανάγκη θα έχουμε αυτούς τους νόμους για να στη δημιουργία για να εκφραστεί το υλικό πεδίο με μαθηματικούς νόμους. Οι μαθηματικοί νόμοι που διέπουν τη δημιουργία. Κατά ανάγκη. Να σκεφτείτε τις σταθερές που υπάρχουν. Λέμε, νόμος παγκόσμιας έλξης. Η δύναμη που ασκούν δύο μάζες ισούται με το σταθερά της παγκοσμίου έλξεως, G από το gravity ας πούμε, επί μάζα 1, μάζα 2, δια R τετράγωνο, ας πούμε. Τι πάνε να πει σταθερά. Πάμε στη δύναμη Coulomb, στον ηλεκτρισμό. Η σταθερά του Coulomb. Πάμε στην εξίσωση Planck. Η σταθερά του Planck, η H. Ποιες είναι οι σταθερές, παιδιά. Που σημαίνει, αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο δεν ξέραμε πώς βγήκε, αλλά υπάρχει παντού. Όπου και να ψάξουμε, βγαίνει αυτό το νούμερο. Αυτό το έχει βάλει ένας νους. Που λέει ότι θα υπάρχουν αυτές οι σταθερές και με βάση αυτό το νόμο, το συμπαντικό, θα γίνει δημιουργία. Πώς μπήκε η σταθερά? Οι σταθερές μέσα κρύβουν τους νόμους του κοσμικού νου. Γι' αυτό είναι σταθερές, γιατί η ουσία είναι σταθερή. Δεν αλλάζει ποτέ. Μέχρι και οι μαθηματικοί νόμοι έχουν σταθερές όταν εκφράζονται. Εντάξει. Η εξίσωση του Planck, ας πούμε, έχει το H... H επί την συχνότητα ισούται με την ενέργεια του κύματος. Τι είναι αυτά. Και το νους μου κυματοειδής πάλι μη είναι. Λέμε εγκεφαλογράφημα, έτσι πάνε, σαφίδια. Όταν λοιπόν σκύψεις και δεις τις θετικές επιστήμες με μάτι φιλοσοφίας, τότε καταλαβαίνεις αυτό που λέει ο Σοκράτης, νομίζω στην Πολιτεία, αν θυμάμαι καλά, ή στους νόμους, δεν θυμάμαι, σε ποιο ακριβώς, ότι για τη διαλεκτική, που είναι η ύψιστη έκφανση της φιλοσοφίας, ως περθρυγκός της άλλης μαθήμασης. Δηλαδή είναι το επιστέγασμα όλων των επιστημών και των μαθημάτων. Γιατί αν ξέρεις φιλοσοφία μπορεί να ερμηνεύσεις την ανατομία σαν γιατρός, τη χημεία σαν χημικός, τη φυσική σαν φυσικός, τα μαθηματικά σαν μαθηματικός. Να ερμηνεύσεις γιατί λέγονται περιττή άρτη, τι πάνε να πει άρτη, τι πάνε να πει δυνάμεις, εκθέτες, πού εκτίθεμε, ποιες δυνάμεις, βάση, πράγμα. Τι είναι αυτά, ποιοι τα είπαν αυτά. Δουλεύω πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή εύχομαι να κάνω ένα βιβλίο που θα λέω την φιλοσοφική ερμηνεία των ορολογιών των μαθηματικών επιστημών. Και εκεί θα τρελαθείτε. Πραγματικά. Γιατί αυτά που πάνε οι Έλληνες με ελληνική ορολογία είναι όλες οι επιστήμες, όλες και τα ονόματά τους. Mathematics, astronomy, history, philosophy και δεν ξέρω τι. Όλες οι επιστήμες, music, μα είναι ελληνικά. Και δεν είναι μόνο οι τίτλοι, τα ονόματα των επιστημών, είναι και οι ορολογίες έχουν φιλοσοφική ερμηνεία. Έτσι. Και να είμαστε καλά, έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Αυτό. Και μαγικές διαδρομές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ και εγώ. Κάντε εγγραφή στα κανάλια μας, Μαρία Μαραγκού και η γειτονιά μας. Like το βίντεο και κοινοποιήστε το. Καλή συνέχεια να έχετε.